Στη δεύτερη συζήτηση καλησπέριζω τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Καλησπέρα κύριε Ρωμανέ, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Κύριε Ρωμανέ, ξεκινώ με αυτήν την είδηση τέλος πάντων των τελευταίων ωρών για τα άρματα. Θέλω να σας ρωτήσω όχι μόνο για την ουσία τους, αλλά και για το... δεν είναι λίγο κάπως για δεύτερη φορά μέσα σε 10 μέρες να μαθαίνουμε από ξένο αξιωματούχο, από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, ότι στέλνουμε δεύτερο πακέτο οπλισμού, από τον Γερμανό Καγκελάριο τώρα ότι στέλνουμε άρματα, να το μαθαίνουμε απ' έξω όλο αυτό? Ουσιαστικά πυρομαχικά στέλνουμε, συνδέοντας επί της ουσίας οπλισμό που υπάρχει με οπλισμό δικό μας. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες, δεν είναι κάτι καινούριο και είναι σε συνέχεια ενός πλαισίου το οποίο υπηρετεί ακριβώς την πολύ ξεκάθαρη γραμμή που έχουμε κρατήσει σε αυτή την πολεμική διαμάχη, στην επίθεση δηλαδή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δηλαδή, λέτε ότι είναι μέρος μιας απόφασης που είχαμε πάρει, δεν είναι μια νέα εξέλιξη σήμερα? Γιατί εδώ δεν μιλάμε, τις προηγούμενες φορές στέλναμε όπλα. Τώρα έχει μεσολαβήσει η Γερμανία, έχουμε μια συμφωνία του κυρίου Μητσοτάκη με τον Γερμανό ομόλογό του. Είναι ένα εντελώς άλλο πράγμα. Μισή ώρα πριν μας τα αποκαλύψει αυτά ο κύριος Σόλτς, έδινε συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί δεν το είπε στην ελληνική κοινή γνώμη? Θα επαναλάβω την προηγούμενη απάντησή μου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη και σταθερή η στάση της χώρας μας και νομίζω κιόλας, αν θέλετε την άποψή μου, ότι μας τιμά κιόλας, γιατί είναι μια στάση αρχών, μια στάση η οποία συνάδει με το ότι σταθερά είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Σύμφωνοι. Δεν θα επιμείνω άλλο στο θέμα. Θα σας ρωτήσω όμως, αφού είμαστε περήφανοι και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει πολλές φορές ότι με αυτές τις αποφάσεις η Ελλάδα είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Απ' έξω γιατί έπρεπε να το μάθουμε. Και τώρα και με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας. Θα είχατε γλιτώσει τις μισές ανακοινώσεις που έχετε να διαχειριστείτε απόψε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης γι' αυτό. Εντάξει, νομίζω θα εμείνω στην ουσία. Και νομίζω ότι στην ουσία όλοι συμφωνούμε. Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με την ουσία της απόφασης της Συνόδου Κορυφής, επειδή βλέπετε πια ότι στη Δύση υπάρχουν δύο μπλοκ σε σχέση με το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το ουκρανικό ζήτημα, έχει φτάσει στα όρια της η πολιτική των κυρώσεων. Βλέπω όλο και περισσότερους Ευρωπαίους να λένε προσοχή να μην πονέσουμε εμείς περισσότερο από τη Ρωσία. Εσείς τι λέτε? Νομίζω καταρχάς ότι η σημερινή απόφαση, παρά την όποια κριτική μπορεί να κάνει κανείς για πιθανές καθυστερήσεις, για μια ζήμωση που απαιτήθηκε προκειμένου να φτάσουμε σε αυτή την απόφαση, επίσης θα συμφωνήσουμε, θεωρώ όλοι, ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι στην κατεύθυνση των πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε, προκειμένου να έχει ένα κόστος οικονομικό που είναι, αν θέλετε, και το βασικό το οποίο εντός εισαγωγικών μπορεί να πονάει τη Ρωσία. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο θεωρώ ότι επίσης όλοι συμφωνούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε ή αν μπορούσε να γίνει κάτι νωρίτερα και γρηγορότερα και ευκολότερα, είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά ξέρετε ότι πάντα η Ευρώπη είναι η Ευρώπη που έχει τους δικούς ρυθμούς, έχει τις δικές της συνενέσεις, έχει τις δικές της δυσκολίες πολλές φορές στο να συγκεράσει συμφέροντα χωρών και το καθεξής. Νομίζω πάντως ότι αυτό στο οποίο καταλήξαμε, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κάτι το οποίο μας λυπεί, είναι κάτι το οποίο είναι στη σωστή κατεύθυνση. Σε σχέση με τα δύο πλοία που είναι υποκατάληψη στον Περσικό κόλπο, πρέπει η κυβέρνηση να σηκώσει το γάντι της Τεχεράνης και να ξεκινήσει ένας απευθείας διάλογος μεταξύ των δύο χωρών. Κατηγορείστε ότι, ως κυβέρνηση εννοώ, ότι αυτή τη φορά έχουμε μπλέξει με το Ιράν, όχι επειδή ακολουθήσαμε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μια γενική πολιτική, αλλά απλώς γιατί κάναμε ό,τι κάναμε στο πλοίο στην Κάριστο, επειδή μας το ζήτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και σε αυτό το ζήτημα, πάλι η λογική, η στρατηγική την οποία ακολουθούμε είναι η στρατηγική, η ενδεδειγμένη, βάσει του ότι έχουμε επιλέξει ξεκάθαρα τις συμμαχίες μας. Έχουμε επιλέξει τη σωστή πλευρά της ιστορίας που είπα και πριν. Αυτή είναι η ουσία. Νομίζω ότι το ζήτημα ήδη
όσον αφορά το κομμάτι των οικογενειών, των ανθρώπων που εν πάση περιπτώσει ταλαιπωρούνται κτλ. Έχει λυθεί, έχουν γίνει τα δέοντα. Και από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο είναι το διπλωματικό, στο οποίο επιμένω να λέω ότι πρέπει και καλώς έχουμε μια αταλάντευτη στάση. Δεν πρέπει να μπαίνουμε σε οποιοδήποτε παζάρι. Δεν λειτουργεί η Ελλάδα έτσι και νομίζω ότι κερδίζει με το να μην λειτουργεί, έτσι. Άρα να μην μπω στον κόπο να σας ρωτήσω, από τη στιγμή που είμαστε στο σκληρό μπλοκ και άρα υφιστάμεθα και με πιο σκληρό τρόπο τις κυρώσεις και τις επιπτώσεις των αποφάσεών μας, τι κερδίζουμε για όλο αυτό. Το λέω γιατί ας πούμε σήμερα ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη ότι έθεσε στο γερμανό καγκελάριο το θέμα των ίσων αποστάσεων της Γερμανίας. Από τον κύριο Σόλτς όμως δεν ακούσαμε κάτι σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα, έτσι δεν είναι? Κύριε Μελιγκόνη, το ζήτημα των ελληνοτουρκικών, καταρχάς, εγώ ξεκινάω πάντα ότι είναι λάθος να ετεροκαθορίζεσαι. Αυτό το οποίο μπορεί να κρίνει ο καθένας είναι τι κάνουμε εμείς. Εμείς λοιπόν τι έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα, ξεκινώντας από το ταξίδι στη ΣΥΠΑ, συνεχεία ενημερώνοντας τους συμμάχους μας με μια σειρά επιστολών για την παραβατικότητα της Τουρκίας και ούτω καθεξής. Σήμερα με τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με τις πρωτοβουλίες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ουσιαστικά με κάθε ευκαιρία διεθνοποιώντας πια ξεκάθαρα την παραβατικότητα της Τουρκίας. Σας θυμίζω ότι στο Κογκρέσο έδειξε για πρώτη φορά τους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας. Άρα πλέον νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο δεν έχει υπάρξει ποτέ η Ελλάδα πιο ισχυρή, δεν έχουν υπάρξει ποτέ πιο ξεκάθαρα αποτυπωμένα τα ελληνικά συμφέροντα και δεν έχουν ταυτιστεί περισσότερο με τα συμφέροντα της Δύσης, του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό, επιτρέψαμε να πω, ότι είναι μόνο προς όφελός μας. Γιατί δεν έχουν ταυτιστεί περισσότερο με τα συμφέροντα? Θέλω να πω, βλέπουμε μια Τουρκία η οποία η συμπεριφορά της έχει αποχαλινωθεί πια. Επισήμως ο Λευκός Οίκος δεν έχει πει αν θα στηρίξει ή όχι την αναβάθμιση των τουρκικών F-16 ή ακόμη και την προμήθεια άλλων 80 μαχητικών αυτής της γενιάς. Θυμάμαι το 2017 τον κύριο Τσίπρα είχε μιλήσει για Τουρκία. Δεν τον είχε κατηγορήσει κανείς τότε ότι στένεψε την επίσκεψη. Και μάλιστα στον Τραμπ που θυμάστε ότι ήταν πολύ έτσι στενή η σχέση του με τον Ερντογάν τότε. Επειδή αναφερθήκατε στο 2017, θα σας πω ότι ο κύριος Βέτας αποκάλυψε ότι από το 2017 είχαν ζητήσει η τότε κυβέρνηση τα F-35, ούτε απάντηση δεν είχαν πάρει καν. Αυτή τη στιγμή προχωράει αυτό. Όσον αφορά τα F-16, ξέρετε, στην πολιτική υπάρχουν κάποια πράγματα που γίνονται και δεν υπάρχει λόγος να λέγονται και κάποια πράγματα που μπορεί να λέγονται και να μην γίνονται. Εγώ θα προτιμήσω να δω λοιπόν τι θα γίνει στο συγκεκριμένο ζήτημα και όχι να μιλάμε κάνοντας φιλοσοφική συζήτηση. Και έτσι κρίνεται και η πολιτική και η διπλωματία. Γι' αυτό επιμένω να λέω ότι όταν, για παράδειγμα, για να το δούμε και πιο συμβολικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που μίλησε στο Κογκρέσο, που καταχειροκροτήθηκε υπερασπιζόμενος τα εθνικά συμφέροντα και συνδέοντάς τα με τα συμφέροντα της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, και την ίδια στιγμή, με μια πολύ πετυχημένη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος παρακαλάει για μια συνάντηση με τον κύριο Μπάιντεν τόσο καιρό και δεν έχει πάρει. Όλα αυτά λοιπόν να τα βάζουμε στην ανάλυσή μας και επιμένω να λέω να κρίνουμε από τις πράξεις και όχι από ό,τι μπορεί κάθε φορά να συμφέρει το όποιο αφήγημα θέλει κανείς να αναφέρομαι φυσικά στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, ναι. Κύριε Ρωμανέ, κλείνω ζητώντας σας την πολιτική σας εκτίμηση. Εάν θεωρείτε ότι με αυτή την ατμόσφαιρα που έχει διαμορφωθεί στο δημόσιο διάλογο είναι εφικτό σε αυτή την άτυπη προεκλογική περίοδο που ζούμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα ένα χρόνο ακόμη? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο προφανώς ενδιαφέρει εμάς είναι η ουσία, δηλαδή να συνεχίσουμε να παλεύουμε για την καθημερινότητα των πολιτών σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ενεργειακή κρίση, πληθωριστική κρίση και το καθεξής, να έχουμε αυτά τα καλά αποτελέσματα που έχουμε στην οικονομία και μας επιτρέπουν να παρεμβαίνουμε με τον τρόπο που έχουμε ήδη παρέμβει και που θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και φυσικά μία σειρά άλλων πραγμάτων που έχουν να κάνουν
με την καθημερινότητα που έχουν να κάνουν με τα εθνικά που συζητήσαμε πριν, που έχουν να κάνουν με προκλήσεις που έχουμε γύρω μας διαρκώς. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό είναι το οποίο κάνουμε καθημερινά. Συμφωνώ μαζί σας όμως, κινούμενοι δυστυχώς σε ένα πολύ τοξικό περιβάλλον, για το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω φυσικά ότι δεν ευθυνόμαστε και δεν θέλουμε ούτε να το τροφοδοτούμε, ούτε να ασχολούμαστε όσο γίνεται με αυτό. Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.